Καλημερίζω τον κύριο Αντώνη Πουλάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στα κράτα σας. Έχουμε καιρό να τα πούμε και έχουμε ακούσει στο παρελθόν και μέσα από τις δικές σας τις συνεντεύξεις πάρα πολλά τέτοια περιστατικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση αλκοόλ από τους ανηλίκους. Είστε υπηρέτης δάσκαλος στα ΚΟΠΑ. Είναι τα κέντρα οικογενειών κατά του αλκοόλ, πρόληψης για το αλκοόλ. Και έτσι σας κάλεσα σήμερα το πρωί για να δούμε αν μέσα από αυτή την πολύτιμη εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, την επαφή σας με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταβάλει και καταβάλουν καθημερινή προσπάθεια να ξεφύγουν από αυτό που λέγεται αλκοόλ, η ποιότητα της ζωής τους να γίνει τελείως διαφορετική, αν πραγματικά υπάρχουν λύσεις και μπορεί να δοθεί βοήθεια, γιατί τα περιστατικά αυτά αλήθεια ανησυχούν, κύριε Πουλάκη. Και δίκιο έχετε να ανησυχείτε, και εμείς ανησυχούμε πολύ περισσότερο, γιατί είμαστε ευαισθητοποιημένοι, ορισμένοι από εμάς κάπως αργά, αλλά λύση βέβαια υπάρχει. Τώρα όσον αφορά τα παιδιά αυτά τα τελευταία που ήρθαν στο φως, γιατί δεν μπορούσαν να κρυφτούν, αυτό θα λέγαμε ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου. Όσα γίνονται καθημερινά, τα οποία τα κουκουλώναμε, δεν φτάνουν να τα μάθει ο κόσμος. Και βέβαια σε όλο αυτό υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα παιδιά, αλλά είναι οι γονείς, η ευρύτερη οικογένεια, είναι το σχολείο, είναι η πολιτεία, είναι η κοινωνία, όλοι εμείς είμαστε εμπλεκόμενοι, γιατί δεν πήγε στα καλά καθούμενα κάποιο παιδί ή έφηβος και βρήκε το ποτήρι και λίγο αργότερα χώθηκε μέσα στο μπουκάλι. Φροντίζουμε και διατυμπανίζουμε να λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας, να φροντίζουμε για τη μόρφωσή τους, για χίλια δυο δηλαδή, και πολύ καλά βεβαίως, από χορό μέχρι ξένες γλώσσες, μέχρι γυμναστήρια, αθλητισμό, και αυτά βέβαια συντελούν πάρα πολύ στην προσωπικότητα του παιδιού και στην ενγένεια ανάπτυξή του μετά και πρόοδό του. Αλλά ξεχνάμε τα βασικά. Ξεχνάμε ότι εμείς οι γονείς, όσο τα παιδιά μας είναι ανήλικα, είμαστε υπεύθυνοι για αυτά. Όχι μόνο για να τους παρέχουμε τροφή και δημασία και τη μόρφωση όλα αυτά, αλλά βασικά είμαστε υπεύθυνοι για το χαρακτήρα που θα αναπτύξουν. Αν λοιπόν αγαπάμε τα παιδιά μας, τι θέλετε να πείτε? Ναι. Δεν αρκεί να τους λέμε σ' αγαπώ, το θέμα είναι να τους το δείχνουμε. Δηλαδή, πώς τους το δείχνουμε? Όταν κάνουμε μια μάζοξη στο σπίτι ή σε μια κοινωνική μας προσέγγιση τα λοιπά, καταναλώνουμε εμείς αλκοόλ χωρίς κανένα μέτρο, με τα παιδιά παρόντα, και αφού πολλές φορές οι πολλοί από εμάς, οι περισσότεροι ίσως, καταναλώνουν πολύ περισσότερο από το επιτρεπτό, θα έλεγε κανείς. Ανοίγουμε και το αυτοκίνητό μας, καθόμαστε στη θέση του οδηγού, βάζουμε μέσα τα παιδιά, την οικογένεια ολόκληρη και όπου μας βγάλει. Μάλιστα. Είμαστε, λέτε λοιπόν, ότι είμαστε το παράδειγμα στα παιδιά μας και από εκεί ξεκινούν τα πάντα, έτσι? Αυτό θέλετε να μου πείτε ή αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, κύριε Πουλάκη? Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι το πρώτο. Αντιμετωπίζετε... Γιατί τώρα πια μπορούμε να πούμε ότι οι εξαιρέσεις είναι οι γονείς οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Δηλαδή, με όλους αυτούς που συναστρέφουμε, έχω ακούσει γονείς που λένε δεν είναι ακόμα η ηλικία σου για να πιεις κοκακόλα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ενημερωμένοι. Δεν τα τιμωρούν τα παιδιά, γιατί απλώς τους εξηγούν για ποιο λόγο δεν μπορούν να πιούν κοκακόλα τώρα και δεν πρέπει. Χρειάζεται λοιπόν, λέτε, να στρέψουμε διαφορετικά την προσοχή μας και να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι μέσα από τις συναντήσεις που γίνονται με αλκοολικούς, πρώην αλκοολικούς και στην προσπάθεια αυτή που καταβάλουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι ώστε να φύγουν από αυτό το δαίμονα, νομίζω ότι από εκεί αντλείται και όλα αυτά τα οποία μας είπατε πριν από λίγο. Σας έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν να λέτε
ότι ξέρετε θα πάνε, θα πιούνε, υπάρχουν εκείνοι από την άλλη που λένε ποιες, γιατί θα πρέπει να φανεί ότι είσαι ο άντρας, είναι σε κάποιες άλλες κοινωνίες, ενδεχόμενα κλειστές κοινωνίες. Αυτά έχουν στο πέρασμα εσείς δει να διορθώνονται ή η κατάσταση συνεχίζει να είναι η ίδια, κύριε Πουλάκη? Κυρία Δουλγεράκη, εμείς όσον αφορά τα κλάμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ, τα οποία είναι ανοιχτές συναντήσεις, δεν είναι κάποιο κλειστό πρόγραμμα. Βασικά εκεί αντιμετωπίζουμε τους ήδη έχοντες προβλήματα με το αλκοόλ, τα προβλήματα αυτά δεν τα έχει μόνο αυτός που πίνει, άντρας ή γυναίκα, αλλά μετά τα προβλήματα μεταφέρονται σε όλη την οικογένεια. Όμως σε συνεργασία με την Επιστροφή, η οποία ήταν και ο πρώτος σύλλογος που ιδρύθηκε στο Ηράκλειο από το 1999, και βέβαια ιδρύθηκε για να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν προβλήματα και εξάρτηση από το αλκοόλ, στο καταστατικό της λοιπόν μέσα είχε την πρόληψη. Οπότε σε συνεργασία με την Επιστροφή, τα κλάμπ οικογενειών με προβλήματα του αλκοόλ και το αλκοολογικό ιατρείο του Παγνή, που είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, κάναμε και τώρα πιστεύω να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και πάλι να κάνουμε παρεμβάσεις και στα σχολεία και στις κοινότητες όπου μας καλούν. Εκεί λοιπόν είναι όμως το τι αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή στα σχολεία σίγουρα τα παιδιά παίρνουν αποτελέσματα, δεν μπορούμε να έχουμε βέβαια εμείς το τι πάει καλύτερα από εκεί και μετά. Έχουμε όμως κάποια ερωτηματολόγια το πριν από αυτή την εκδήλωση, από αυτή την παρέμβαση, και ερωτηματολόγιο μετά από αυτή. Και βλέπουμε στις απαντήσεις τους ότι πραγματικά κάτι δουλεύει. Δίνουμε τα ρεθίσματα στα παιδιά, πληροφορούμε τα παιδιά. Αυτό χρειάζεται, να πληροφορηθούν όμως και οι γονείς. Διότι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, έχουν γίνει σεμινάρια και στην 7η είπε για επαγγελματίες υγείας, για εκπαιδευτικούς. Έχουμε κάνει και εμείς χωριστά στην Επιστροφή αρκετά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι βέβαια μπορούν οι ίδιοι μετά να μεταφέρουν όλα αυτά στα σχολεία τους. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν είναι εμπλεκόμενοι όλοι αυτοί οι φορείς. Ένας ενημερωμένος γονέας, ενημερωμένος και όχι μόνο, και οι υπόλοιποι της οικογένειας. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που εγώ αγόρασα σοκολάτα στο πρώτο μου έγκονα όταν έγινε 3 χρονών και δεν την έδωσα εγώ. Την έδωσα στη μαμά για να κανονίσει η μαμά το πότε και την ποσότητα που θα φάει το παιδί. Δηλαδή δεν είναι, γιατί δεν έχουμε μόνο το αλκοόλ. Το ένα φέρνει το άλλο. Μην ξεχνάμε ότι το αλκοόλ είναι μια ναρκωτική ουσία, δεν διαφέρει σε τίποτα από τις παράνομες, και είναι ακόμα χειρότερο γιατί έχουμε όλοι εύκολη πρόσβαση. Δηλαδή και το παιδί, εκτός από το παράδειγμα που παίρνει από την οικογένεια όταν καταναλώνουν έτσι ασυναίσθητα αλκοόλ μπροστά στα παιδιά και μετά ξεφεύγουν κτλ., έχει και την πρόσβαση γιατί υπάρχει μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Και αν λοιπόν του δοθεί το ρέθισμα, εύκολα θα το βρει. Mm. Υπάρχει. Είναι η εφηβεία, είναι στη συνέχεια. Είναι βέβαια δύσκολες ηλικίες, οι οποίες τα παιδιά πρέπει να τα γνωρίσουμε τα παιδιά μας. Πρέπει να συζητάμε με τα παιδιά μας. Πώς θα τα καταφέρουμε δεν είναι τόσο εύκολο, υπάρχουν κάποιες μέθοδοι όμως. Και χθες είδα. Θα πρέπει να το βρει η κάθε οικογένεια αυτό. Γίνονται σχολές γονέων. Εμείς σε κοινότητες μας έχουν καλέσει και καλούν και γονείς, και εμείς συμβάλλουμε να έρχονται και γονείς όταν κάνουν παρεμβάσεις στα σχολεία. Δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, είναι ελάχιστοι αυτοί που προσέρχονται. Η αλήθεια είναι ότι προσέρχονται αυτοί που ήδη έχουν το ερέθισμα, ήδη δουλεύουν το πράγμα, και όχι μόνο με το αλκοόλ αλλά με όλα, γιατί από το αλκοόλ ξεκινάνε
διάφορες συμπεριφορές. Δεν έρχονται γιατί δεν τους ενδιαφέρει, γιατί μπορεί να ντρέπονται ενδεχόμενα, γιατί δεν θέλουν να το ακούσουν, γιατί αδιαφορούν. Για ποιο λόγο δεν έρχονται? Δεν έρχονται γιατί οι ίδιοι ίσως είναι μέσα στον κύκλο του αλκοόλ και σε κάποια άλλα. Ή μπορεί να μην θεωρούν ότι είναι ένα σοβαρό θέμα ενδεχόμενα. Δεν είναι αυτό, είναι όπως εγώ κάποτε λοιπόν τα ήξερα όλα. Όταν ήμουνα με το αλκοόλ, παρέα δεν ήμουνα ο Αντώνης, ήμουνα ο Αντώνης αλλά με το αλκοόλ. Οπότε ήμουνα παντογνώστης. Λοιπόν, και αυτοί τώρα νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και με την άρνησή τους αυτοί, ναι μεν συνεχίζουν να λένε σ' αγαπάω, αγαπάω τα παιδιά μου, αλλά η απόδειξη... Μας δείχνει κάτι εντελώς το μέλλον. Λέτε λοιπόν ότι εσείς θα κάνετε και πάλι προσπάθεια από τη στιγμή που διαζώσεις λειτουργούν τα σχολεία, έτσι ώστε να μπείτε μέσα στις σχολικές κοινότητες με τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων, με τις σχολές γονέων, εκ νέου αυτή η προσπάθεια, ώστε να υπάρχει αν μη τι άλλο η ενημέρωση και να μπορεί να βρεθεί από το άκουσμα έστω και μία κουβέντα η εναλλακτική λύση για να αποδείξεις, να μπορέσεις, όχι να αποδείξεις, για να το κρατήσεις ως σημείωση ακόμα και στην πίσω πλευρά του κεφαλιού και να μπορέσεις να προχωρήσεις και να το αντιμετωπίσεις όταν θα βρεθείς μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Και το αλκοόλ είναι η καθημερινότητα και το αλκοόλ μπορεί να συνδέεται με χίλια δύο πράγματα και που είναι η υγεία, το συνδέσατε πριν από λίγο και με τα ατυχήματα. Είναι ένας ευρύς κύκλος, ένας φαύλος κύκλος ουσιαστικά που έχει να κάνει με τη ζωή όλων μας, κύριε Πουλάκη. Βεβαίως, εγώ επιμένω, εγώ προσωπικά και εγώ το ακούω από ειδικούς, τα έχω ακούσει όλα αυτά, ότι ο γονέας, από εκεί ξεκινάμε, ο γονέας όταν μπορέσει να ακούσει το παιδί του, θα μπορέσει να κουβεντιάσει με το παιδί του, μόνο κέρδος έχει, διότι σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη που έχει έναντι του παιδιού του. Είναι πολύ σημαντικό να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Αλλά και εκτός από τους γονείς, όλοι εμείς οι υπόλοιποι απ' έξω, οι παππούδες, οι μπαρμπάδες, οι θιάδες, η κοινωνία ολόκληρη, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Δεν μπορούμε να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, να φτάσεις στο ταμείο και να βλέπεις ένα πιτσιρικά και να έχεις στο καλάθι του, στο χέρι του μία βότκα ή ένα ουίσκι. Πώς πληρώνει? Απαγορεύεται, υπάρχει νομοθεσία. Πώς σερβίρονται τα παιδιά στις καφετέριες που πάνε εδώ και δεν εσύ? Είχαμε ούτως ή άλλως ποτέ πρόβλημα με την νομοθεσία. Πλήρης, υπερπλήρης στο ελληνικό κράτος. Είναι το θέμα το τι τηρούμε και το τι δεν τηρούμε. Και να σας πω κάτι, έχετε δίκιο και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Πουλάκη. Και εσείς ήσασταν έφηβος και εσείς είστε πατέρας και εγώ έφηβη. Και στη συνέχεια λίγο παρακάτω με παιδιά μέσα στο σπίτι. Να σας πω κάτι, ό,τι κάναμε συνεχίζουν τα παιδιά να κάνουν. Το ζητούμενο είναι πόσο κοντά στέκεσαι σε αυτά τα παιδιά, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι έφηβος, να είσαι εξοργισμένος, να έχεις συγκρούσεις, να επιλέγεις το χώρο του σπιτιού σου επειδή εκεί νιώθεις την ασφάλεια να κάνεις αυτή τη σύγκρουση, το πόσο τρελαμένες μπορεί να είναι οι ορμόνες σου και όλα τα υπόλοιπα. Μακάρι ο Θεός να είναι μαζί μας, λέω εγώ, και να μπορούμε, κυρία, να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Πολύ σωστά το βάζετε, και εγώ πέρασα από εκεί και επειδή ήταν άλλες εποχές, άλλες οι ανάγκες, κάπως έτσι και εγώ έβαλα το πρώτο μου, γιατί όλοι ξεκινάνε με το πρώτο, την πρώτη μου γουλιά, και ήμουνα παιδάκι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε η γνώση τότε. Μπορώ να πω λοιπόν ότι και μετά από 28 χρόνια που έκανα το πρώτο μου παιδί, δεν είχα τη γνώση, ή ίσως με είχε βάλει και από κάτω το ποτό και ήταν αυτό το ότι εγώ τα ήξερα όλα. Δεν ανέθρεψα λοιπόν τις κόρες μου και εγώ όπως έπρεπε, γιατί είχα άγνοια ή γιατί δεν ήθελα να μάθω, γιατί θα έπρεπε να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου. Τώρα όμως έχουν αλλάξει καιροί. Βλέπω τα εγγόνια μου τώρα και μεγαλώνουν με ενημερωμένους γονείς σε όλα, οι οποίοι προσπαθούν, δεν τα αφήνουν στην τύχη. Αρκεί να θέλεις. Αυτό. Αφήνουμε αυτό ως μήνυμα. Πρέπει να θελήσεις να πάρεις
τις ευθύνες που σου αναλογούν και είναι τεράστιες οι ευθύνες των γονέων. Είναι σκληρές αυτές οι κουβέντες πολλές φορές για κάποιον που ακούει, για μένα που ακούω, για εσάς που ακούτε τον ίδιο σας τον εαυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και αν μάθουμε... Ανατρισιάζω που ακούω τον ίδιο μου τον εαυτό. Αλλά είναι δηλαδή, η αλήθεια ότι ίσως, πρέπει... Ίσως να διακρίνεται και στη φωνή μου, γιατί πραγματικά έχω εγκληματίσει κι εγώ. Τώρα όμως υπάρχουν οι πληροφορίες, οι σωστές πληροφορίες, και υπάρχουν και εκεί που τις διαδίδουμε εμείς και που δίνουμε και το πού μπορούν να τις βρούνε και στο διαδίκτυο υπάρχουν, γιατί δεν είναι ανάγκη να τρέχουμε στα ψέματα, στις ψεύτικες πληροφορίες. Υπάρχει η πληροφορία η σωστή, η έγκριτη από επιστήμονες, και από συλλόγους και άτομα που τα έχουν περάσει παγκοσμίως βέβαια, και αυτή τη γνώση την έχουμε και με αυτήν βαδίζουμε και στα κλάμπ οικογενειών και στην επιστροφή και παντού. Να Πουλακή. Παίρνουμε λοιπόν τη σωστή πληροφορία και να προσπαθούμε να εντρυφήσουμε σε αυτή. Για μας ήδη ξεκινήσαμε την περασμένη Κυριακή και θα συνεχιστεί για άλλες 3 Κυριακές. Σχολή αλκοολογίας πρώτου επίπεδου θα την πούμε, στην οποία συμμετέχουν οικογένειες από τα κλάμπ οικογενειών, αλλά είναι και ανοιχτή για όποιον θέλει να έρθει. Το έχουμε αναρτήσει και στη σελίδα μας στο Facebook στα Κόπα Κρήτης, όπως υπάρχει και η γραμμή επικοινωνίας, μπορώ να την πω και στον αέρα για να πάρουν κάθε πληροφορία και για τις σχολές αλκοολογίας που θα γίνονται και για οτιδήποτε άλλο σχετικά με το παρακαλώ, αλκοόλ. Παρακαλώ, δώστε το νούμερο έτσι ώστε να μπορέσω να σας πω καλημέρα. Λοιπόν, 6947-34-93-44. Μπορεί να επικοινωνήσει οποιοδήποτε ώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πουλάκη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα κυρία Δουλειώση.